Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Φανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια μελέτη που προτείνει ότι το στρες σχετίζεται με την εμφάνιση ενός αυτοάνωσου νοσήματος. Θα προτείνω επίσης πιθανές λύσεις στην αντιμετώπιση του στρες, είτε έχετε αυτοάνωσο νόσημα είτε όχι. Τα αυτοάνωσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από την ανοσολογική επίθεση του οργανισμού στους δικούς του ιστούς. Η επίθεση έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ιστών που μπορεί να γίνει γρήγορα, οπότε αν γίνει σε σημαντικούς ιστούς όπως η καρδιά θα οδηγήσουν σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες. Κάτι που ευτυχώς σημαίνει πάρα πολύ σπάνια. Συχνότερα η επίθεση προσβάλλει όργανα και ιστούς λιγότερο σημαντικούς και συχνότερα καταλήγει σε μείωση της ποιότητας ζωής του ατόμου παρά σε θάνατο. Όταν σπούδαζα ιατρική, η συχνότητα των αυτοάνωσων νοσημάτων ήταν περιορισμένη, δηλαδή ήταν παθήσεις που ακούγαμε σπάνια. Στη συνέχεια, είδαμε τη συχνότητα να αυξάνεται σημαντικά. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση ήταν πολλοί. Αρχικά, παθήσεις που στο παρελθόν δεν γνωρίζαμε την αιτία τους, στην πορεία ταξινομήθηκαν ως αυτοάνωσες. Για παράδειγμα, όταν σπούδαζα ιατρική, πολλοί έπασχαν από υποθυρεοειδισμό χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία της καταστροφής του θυρεοειδή. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις αποδείχθηκε στην πορεία ότι προϋπήρχε αυτοάνωση βλάβη του αδένα, για παράδειγμα από την νόσο Χασιμότο. Αντίστοιχα, όταν σπούδαζα ιατρική, η ψωρίαση δεν θεωρούνταν αυτοάνωσο νόσημα. Τώρα οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι η νόσο σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοάνωση. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν συχνές εξετάσεις και βρίσκουν στα αποτελέσματα των εξετάσεών τους θετικά αυτοάνωσα αντισώματα. Έτσι, μικροενοχλήματα που στο παρελθόν δεν τα εξετάζαμε και πολύ, σήμερα ξέρουμε ότι σχετίζονται με αυτοάνωσες διαδικασίες. Υπολογίζεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού πάσχει από κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, αν και τις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι ανύπαρκτα, ελάχιστα ή ασήμαντα. Ευτυχώς. Φυσικά, πιστεύετε ότι ένας σημαντικός λόγος που τα αυτοάνωσα έχουν αυξηθεί είναι και ο τρόπος ζωής. Η διατροφή και το στρες δηλαδή που έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στρες και τη σχέση του με τα αυτοάνωσα. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μελέτη που εξέτασε την πιθανότητα να διαγνωστεί κάποιος με αυτοάνωσο νόσημα ένα χρόνο μετά από κάποια ψυχιατρική διάγνωση. Η μελέτη περιέλαβε περισσότερα από 330.000 άτομα. Περίπου το 1 τρίτο από αυτά τα άτομα είχαν διαγνωστεί με κάποια ψυχιατρική πάθηση, το 1 τρίτο ήταν ένα τυχαίο δείγμα αντίστοιχου πληθυσμού που δεν είχε διαγνωστεί και το υπόλοιπο 1 τρίτο ήταν αδρέφια αυτών που είχαν διαγνωστεί. Η μελέτη λοιπόν έδειξε ότι ενώ τα άτομα που είχαν διαγνωστεί με κάποιο ψυχιατρικό νόσημα εμφάνισαν κάποιο αυτοάνωσο νόσημα περίπου 40 με 50% πιο συχνά από τις δύο ομάδες ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και αρκετά αξιόλογο γιατί η μελέτη είχε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και δύο ομάδες ελέγχου, πράγμα που αυξάνει την αξιοπιστία και τη σημασία της. Από την άλλη, τέτοιες μελέτες δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν αιτιότητα, δηλαδή δεν αποδεικνύει ότι το στρες προκαλεί αυτοάνωσα. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να εξηγεί καλύτερα τα αποτελέσματα. Ας πούμε ότι τα άτομα που παίρνουν στρες καπνίζουν περισσότερο, πράγμα που ξέρουμε ότι αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο αυτοάνωσο. Αυτό που θα ενίσχυε την πιθανότητα το στρες να αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο αυτοάνωσο είναι να δούμε μελέτες που να δείχνουν ότι σε κάποιο αυτοάνωσο νόσημα μειώνεται η πιθανότητα έξαρσής του όταν ο ασθενής παίρνει κάποιο αντικαταθλιπτικό. Για παράδειγμα, να βρούμε μια ομάδα ανθρώπων με κάποιο αυτοάνωσο, ας πούμε σκλήρυνση κατά πλάκας, η μισή να πάρουν ένα αντικαταθλιπτικό και άλλη μισή ένα εικονικό φάρμακο και να δούμε μετά από 12 μήνες αν οι συμμετέχοντες της ομάδας που πήραν τα αντικαταθλιπτικά εμφάνισαν λιγότερες εξάρσεις της πάθησης. Για καλή μας τύχη, τέτοιες μελέτες έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι τα αντικαταθλιπτικά μειώνουν τις εξάρσεις σε κάποια αυτοάνωσα όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Και γι' αυτό οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας συχνά παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Άρα λοιπόν και από εδώ φαίνεται η σύνδεση ανάμεσα στο στρες και τα αυτοάνωσα. Τι μπορεί να κάνει όμως κάποιος για να μειώσει το στρες? Για παράδειγμα, κάποιος έχει γονείο με αυτοάνωσο και θέλει να μειώσει την πιθανότητα να εμφανίσει και αυτός κάποιο αυτοάνωσο μειώνοντας το στρες. Τι μπορεί να κάνει? Αυτό είναι μεγάλη περιπέτεια της ζωής μας. Η διαχείριση του στρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις το στρες γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι για όλους. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να συνδυάζουμε
ώστε να έχουμε το στρες υπό έλεγχο. Για παράδειγμα, η άσκηση μειώνει το στρες. Ειδικά η συμμετοχή σε ομάδες άσκησης ή σχολές χορούς βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, η σωστή διατροφή μειώνει το στρες και είναι άλλος ένας λόγος να ακολουθούμε σωστή διατροφή. Επίσης, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα χόμπι για να μειώσουν το στρες, όπως την κεραμική, την ανάγνωση, τις κατασκευές και άλλα. Η συναναστροφή με ανθρώπους που νοιαζόμαστε βοηθάει επίσης. Φυσικά, μερικοί τα καταφέρουν περίφημα μόνοι τους με όλα αυτά, αλλά μερικοί από εμάς χρειάζονται και τη βοήθεια ή την καθοδήγηση ενός ειδικού, και τα δύο είναι αποδεκτά. Αυτό λοιπόν που βοηθάει είναι να προσεγγίσουμε το θέμα συνειδητά, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το στρες. Να δούμε αν χρειαζόμαστε βοήθεια ή προτιμούμε να προσπαθήσουμε μόνοι και να βρούμε το πρώτο πράγμα που θέλουμε να δοκιμάσουμε. Υπάρχει πιθανότητα να μην μας βοηθάει τελικά ή να μην μας αρέσει στην πορεία. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε την αναζήτηση. Έχουμε ανοιχτά τα αυτιά, τα μάτια και το μυαλό και δεν λέμε χωρίς να το σκεφτούμε καλά όχι σε αυτά που μπορεί να βοηθήσουν. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε ακόμα και φάρμακα για ένα χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι αποδεκτό. Σημασία έχει να διαχειριστούμε σωστά το στρες για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.